Η Ορθοδοξία βιώνεται να ψηλαφείς, να ζεις, να είσαι ήρεμος, γεμάτος, καλυμμένος, αναπαυμένος, χαρούμενος, ευτυχισμένος, να ζεις από εδώ τον παράδεισο. Πέμπτη Κυριακή των Νηστειών και η Εκκλησία μας εορτάζει σήμερα τη μνήμη της Οσίας Μαρίας της Αιγυπτίας κυρίως μαζί με άλλους Αγίους. Και συγχρόνως η Εκκλησία μας με τα γεωγραφικά της αναγνώσματα μας προετοιμάζει για το πάθος του Κυρίου και την Ανάσταση την οποία σε λίγες ημέρες θα εορτάσουμε. Σήμερα όμως το κήρυγμά μας θα αναφερθεί ούτε στην Οσία Μαρία την Αιγυπτία, στην οποία αφιερώσαμε τα προηγούμενα έτη πολλές ώρες και κάτω στο Αρχονταρίκι και εδώ και παρουσιάσαμε τον θαυμαστό βίο της, ούτε επίσης θα αναλύσουμε την Αποστολική Περικοπή όπως συνηθίζουμε εφέτος. Αλλά εξαιτίας της εκκλησιαστικής επικαιρότητας, με κάποιες αφορμές από τα ανωνόλματα, θα κάνουμε μερικές σκέψεις για αυτά που συνέβησαν αυτές τις ημέρες στη χώρα μας, ιδιαίτερα για όσα συνέβησαν χθες στο νησί της Λέσβου. Ήδη όπως ακούσαμε από την Ευαγγελική Περικοπή, ο Χριστός αναβαίνοντας στα Ιεροσόλυμα για τελευταία φορά για να γιορτάσει το Πάσχα, ιδού αναβαίνουμε εις Ιεροσόλυμα, άρχισε να προετοιμάζει «Ήρξα το αυτής λέγειν, τα μέλλοντα αυτό συμβαίνει». Άρχισε να τους λέγει αυτά τα οποία επρόκειτο να τους συμβούν. Και τους είπε ότι «Ιδού αναβαίνομεν εις Ιεροσόλυμα και ο Υιός του ανθρώπου παραδοθήσεται σε ποιους». Θα παραδοθεί ο Υιός του ανθρώπου. Της αρχιερεύση, τους αρχιερείς και της γραμματεύσιν και κατακρινούσιν αυτόν θανάτω και παραδώσουσιν αυτόν της έθνεση και εμπέξουσιν αυτό και μαστιγώσουσιν αυτόν και εμπτύσουσιν αυτό και αποκτενούσιν αυτόν και την τρίτη ημέρα αναστήσεται. Βαδίζει λοιπόν εν συνειδήσει εθελουσίως εκουσίως ο Χριστός να συγκρουστεί με το εκκλησιαστικό, με το θρησκευτικό και πολιτικό κατεστημένο εκείνης της εποχής. Να συγκρουστεί με τους αρχιερείς, τους δεσποτάδες τους σημερινούς, με τους γραμματείς, τους θεολόγους της εποχής εκείνης και βέβαια μέσω αυτό να συγκρουστεί και με την ρωμαϊκή πολιτεία, να συγκρουστεί και με την θρησκευτική και με την πολιτική, με το θρησκευτικό και πολιτικό κατεστημένο. Και ποιος θα είναι ο νικητής? Φαινομενικά καταρχήν νόμισαν όλοι αυτοί, οι αρχιερείς και οι γραμματείς και ο Πιλάτος, ότι αυτοί ήσαν οι νικητές, αφού εσταύρωσαν τον Χριστό ως άκακο αρνείο, δεν αντέστη καθόλου, αλλά και την τρίτη ημέρα αναστήσεται. Και τελικώς νικητής με την Ανάστασή του εναντίον του θανάτου, εναντίον του κακού, ποτέ δεν θα επιτρέψει ο Θεός το κακό να νικά. Θα αγαθά πάντοτε το αγαθό. Και βέβαια αυτή η εικόνα της συγκρούσεως ανάμεσα στο καλό και στο κακό, η τελική, αυτή η μεγάλη μάχη που δόθηκε τότε από τον Κύριο ημών Ιησού Χριστόν, επαναλαμβάνεται μέσα στη ζωή της Εκκλησίας. Και υπάρχουν πάντοτε σε όλες τις εποχές εκκλησιαστικά και πολιτικά κατεστημένα. Και προς αυτά τα πολιτικά και εκκλησιαστικά κατεστημένα έρχεται σε σύγκρουση η αληθινή Εκκλησία η οποία συνεχίζει τον Χριστό. Η αληθινή Εκκλησία είναι ο Χριστός ο εις τους αιώνας επεκτηνόμενος. Δεν είναι πάντοτε οι χριστιανοί οι ηγέτες, δεν εκπροσωπούν την Εκκλησία. Ο Πάπας δεν είναι Εκκλησία. Ο Πάπας είναι αίρεση. Έχουμε πολλές φορές εδώ. Και όταν πριν από λίγες εβδομάδες γιορτάζαμε την εορτή του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, σας παρουσίασα εδώ με βάση τα συγγράμματα του Αγίου Γρηγορίου Παλαμά πώς αντιμετωπίζει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς τον Πάπα και τον Παπισμό.
για να έχουμε μία σύγκριση του πώς αντιμετώπισαν χθες οι δικοί μας τον Πάπα, τον οποίον κατέστησαν παγκόσμιο πρώτο. Ο Πάπας διεκδικεί τα πρωτεία σε όλη την ιστορία της παπουσίνης να είναι πρώτος, και εμείς παραδεχθήκαμε χθες ότι είναι πρώτος. Και η δική μας ήταν κομπάρση. Πρωταγωνιστής ηθοποιός ο Πάπας, στη μέση, και η δική μας κομπάρση, πιόνια, τσόντες, στον αιρετικό τον Πάπα. Αν ήταν ο Πάπας Ορθόδοξος, θα είχε ένα λόγο τιμητικά, έχοντας τα πρεσβεία τιμή στη Ρώμη, να του δώσουμε τα πρωτεία, να προηγείται. Αλλά τον αιρετικό τον Πάπα να τον κάνουμε πρώτο, και να κάθεται αυτό στη μέση και δεξιά και αριστερά, όπως ζήτησαν σήμερα με τον Χριστό. Δώσει μην, ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης είπαν, να καθίσουμε ένας δεξιά σου και ένας αριστερά σου. Και οι δικοί μας φιλοδόξησαν απέναντι σε αυτόν τον κυρίαρχο Πάπα, ο οποίος κακοποίησε τον χριστιανισμό και ενώθευσε το Ευαγγέλιο, φιλοδόξησαν χθες να είναι ένας δεξιά του και ένας αριστερά του. Όχι δεξιά και αριστερά του Χριστού, δεξιά και αριστερά ενός αιρετικού, του αιρετικού Πάπα. Δεν είναι υπερβολές αυτά τα οποία λέω, όσες φορές, γιατί δεν τα λέω εγώ. Τα λέει η Αγία Γραφή. Υπενθυμίζω ένα-δύο μόνο από αυτά που σας είπα την τη δεύτερη Κυριακή των νηστείων. Τι λέει ο Άγιος Γρηγόρης Παλαμάς, γιατί τα ξεχνούμε. Τι λέει ο Άγιος Γρηγόρης Παλαμάς, αναφερόμενος στον Πάπα και στον Παπισμό. Λέει ότι ουδέ ποτάνι μας κοινωνούς δεξέμεθα, δεν θα σας δεχθούμε ποτέ σε επικοινωνία. Χθες είχαμε κοινωνία, επικοινωνία. Φάγαμε, συμπροσευχηθήκαμε, ήμασταν μαζί, τον τιμήσαμε. Ουδέ ποτάνι μας κοινωνούς δεξέμεθα, δεν θα σας δεχτούμε ποτέ σε κοινωνία, μέχρι σαν και εκ του Υιού το Πνεύμα λέγεται. Μέχρι ότου δεν αφαιρείτε μέσα από το σύμβολο της πίστεως το φιλιόγκβε, αυτή την αίρεση που βάλατε μέσα στο σύμβολο της πίστεως το Άγιο Πνεύμα και το εκ του Πατρός εκπορευόμενο, μέχρι ότου δεν βγάλετε το και εκ του Υιού, δεν πρόκειται ποτέ να ζητούμε σε κοινωνία. Το έβγαλε ο Πάπας το φιλιόγκβε. Όπου να πάτε να παρακολουθήσετε σε έναν παπικό ναό, θα ακούσετε να λένε και στο Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενο λέμε εμείς. Αυτή είναι το εκ του Πατρός και του Υιού εκπορευόμενο. Τη μεγάλη αυτή αίρεση, που ήταν μία από τις πολύ μεγάλες βασικές διαφορές του σχίσματος, της διαιρέσεως. Μέχρι λοιπόν λέτε το φιλιόγκβε, ουδέ ποτάνι μας κοινωνούς δεξέμεθα. Και σε ένα άλλο σημείο, ο Άγιος Γρηγόρος Παλαμάς λέει ότι εξαιτίας αυτής της αιρέσεως, τώρα αυτή η αίρεση έχει αυξηθεί και έχει 20 αιρέθης ο Πάπας. Δεν θέλω να σας αναφέρω να χάνουμε τον χρόνο μας. Λέει, παροιμών δικαίως απελήλαστε της κοινωνίας. Από εμάς τους Ορθοδόξους, καλά κάναμε και σας διώξαμε. Δικαίως παροιμών απελήλαστε της κοινωνίας. Σας απελάσαμε, δεν έχουμε. Πού τον απελάσαμε? Χθες τον τιμήσαμε. Το μόνο παρήγορο στο όλο σχετικό σκηνικό χθες ήταν ότι απουσίαζε ο τοπικός κλήρος και ο τοπικός λαός. Δόξα τω Θεώ. Είναι δυνατόν να πηγαίνει σε κάποιο νησί, σε κάποια επαρχία και να μην είναι οι τοπικοί επίσκοποι? Δύο επισκόπους έχει η Μυτιλήνη και πλήθος λαού. Δεν ήσαν οι τοπικοί επίσκοποι. Ποιος εκπροσωπούσε τους Μυτιλινιούς? Μπράβο στους Μυτιλινιούς, μπράβο στους Λεσβίους που δεν πήγαν να υποδεχθούν τον Πάπα, όπως δεν πήγαμε και εμείς το 2001 στην Αθήνα και φύλαγαν τον Πάπα μόνο οι αστυνομικοί. Και τον γύρναγαν στους δρόμους εδώ και εκεί, και χθες αστυνομικοί, χιλιάδες αστυνομικοί και φωτορεπόρτερ. Οι πιστοί, οι Ορθόδοξοι της Μυτιλίνης, τιμώντας τον Άγιο Ραφαήλ και τον Αρχάγγελο του Μανταμάδο, δεν πήγαν στον Πάπα. Το μόνο ευχάριστο σημείο χθες ήταν αυτό. Δικαίως απελήλαστε της κοινωνίας. Καλά κάναμε και σας διώξαμε από την κοινωνία. Τον κοσμοκράτορα Πάπα. Και σε άλλο σημείο λέει ο Άγιος Γρηγόριος, «Ιν ουν άρα των δικαιωτάτων, μη δε λόγου αξιούν ημάς, ή μη του προστιθένε το ιερό συμβόλο παύσιστε». Δεν θα πρέπει ούτε να σας μιλάμε. Αν δεν βγάλετε από το σύμβολο την προσθήκη, «Ιν ουν άρα των δικαιωτάτων μη δε λόγου αξιούν ημάς». Και εμείς τώρα διάλογοι και αγκαλιές και συμπροσευχές.
τιμάει κανείς από τους δικούς μας τους κανόνες της Εκκλησίας των Αγίων Πατέρων, που φτάσαν στο σημείο στο τέλος να κάνουν και συμπροσευχές. Και όχι συμπροσευχές έστω για τους χριστιανούς, έκαναν προσευχή και για τους απίστους, τους αλλοθρίσκους, τους μουσουλμάνους, τους μωαμεθανούς που πνίγηκαν μέσα στη θάλασσα. Ανθρώπινα λυπόμαστε που πνίγηκαν μέσα στο Αιγαίο, δεν είμαστε απάνθρωποι. Και τα παιδάκια τα οποία εξέβρασε το Αιγαίο εκεί πλήγωσαν τις καρδιές όλων μας. Δεν μπερδεύουμε όμως τα ανθρώπινα με τα θεία. Άλλο να συμπαθούμε ανθρώπινα αυτούς τους ανθρώπους και άλλο να ανακατεύουμε τις θρησκείες. Κι όμως και οι τρεις χθες, όπως προσέξατε, έκαναν δέηση υπέρ των κεκοιμημένων εν τη θαλάσση και πέταξαν μετά και στεφάνια μέσα στη θάλασσα. Στεφάνια θα μπορούσαν να πετάξουν, κοσμικό έθιμο είναι. Αλλά να κάνουν δέηση. Και ο Αρχιεπίσκοπος και ο Πατριάρχης και ο Πάπας υπέρ των κεκοιμημένων, πού είναι οι κανόνες της Εκκλησίας? Ευχόμαστε ποτέ, μου δίνετε καμιά φορά να μνημονεύσω μέσα στην προσκομιδή ονόματα για τον Αχμέτ και τον Χασάν και τον Μωάμεθ και για τον ένα και για τον άλλον, τους απίστους, τους αλλοθρίσκους? Μνημονεύουμε ποτέ μέσα στην Εκκλησία μας αλλοπίστους και αλλοθρίσκους? Και όμως δεν μνημόνευσαν οι Πατριάρχοι μας αλλοπίστους και αλλοθρίσκους. Δεν υπάρχουν κανόνες, δεν σέβονται κανέναν, δεν σέβονται τους Αγίους, όλους τους Αγίους. Και επίσης υπενθυμίζω από τον Άγιο Γρηγόριο Παλαμά την πολύ ωραία εικόνα εκείνη, ότι κάποιες φορές, λέει, πολλές τοπικές εκκλησίες μπορεί να έκαναν λάθος, αλλά κατάλαβαν το λάθος και επανήλθαν στην Ορθοδοξία. Η μόνη τοπική εκκλησία η οποία δεν επανήλθε στην Ορθοδοξία είναι ο Παπισμός, είναι ο Πάπας, λέει. Ούτως τίνει και τα λοιπά, λέει ο Άγιος Γρηγόριος, μένει από όλα. Λέει, το μένουν του ορθού διαπεσίν κοινών εγένετο της εκκλησίας απάσης. Το δε διαπεσούσαν μικέτε επανελθήν μόλις της των Λατίνων εγένετο. Το να πέσει μια εκκλησία σε αίρεση και να μην επανέλθει στην Ορθοδοξία, αυτό μόνο οι Λατίνοι, μόνο οι Παπικοί. Έχουν εκατοντάδες αιώνες που είναι στην αίρεση του Φιλιόδα και στις άλλες και δεν έχουν πέσει, δεν έχουν σηκωθεί ακόμη από την αίρεση. Και φέρνει εκείνη την εικόνα που σας είπα ότι θαυμάσια με τον ελέφαντα. Και μοιάζουν με τον ελέφαντα, ο οποίος επειδή είναι πολύ βαρύς και η εκκλησία της Ρώμης είναι πολύ μεγάλη, αν πέσει, λέει, δεν μπορεί να σηκωθεί. Γι' αυτό και το βράδυ κοιμάται όρθιος. Δεν ξαπλώνει, γιατί άμα ξαπλώσει δεν μπορεί να σηκωθεί. Και κοιμάται όρθιος. Και αν συμβεί καμιά φορά, λέει, να πέσει, πηγαίνουν άλλοι ελέφαντες με τις προβοσκίδες τους και τον σηκώνουν, τον βοηθούν να σηκώσει. Και εμείς, λέει ο Άγιος, πόσες φορές σας βοηθήσαμε εδώ με κηρύγματα να σηκωθείτε, να αφήσετε την αίρεση. Περιγράφει πολύ ωραία αυτήν την εικόνα ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Δεν σηκωθήκατε όμως. Αυτόν λοιπόν τον ελέφαντα την Μεγάλη Ρώμη που είναι πεσμένη στην αίρεση τόσους αιώνες, τη θεωρούν δική μας ο αγιώρατος αδελφός, η αδελφή Εκκλησία που ήρθε εδώ και τον τιμήσαμε και τον ανεβάσαμε. Και σε όλο τον κόσμο εμφανίστηκαν δύο ορθόδοξοι αρχιερείς, ο Οικουμενικός Πατριάρχος και ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών, εμφανίστηκαν να αναγνωρίζουν τον Πάπα ως πρώτο. Αυτή η εικόνα εξεπέμφθη σε όλα τα κανάλια. Και ο Πάπας βέβαια ήταν μέσα στη χαρά του γι' αυτό. Όπως μέσα στη χαρά του ήταν και ο Οικουμενικός. Ο δικός μας ήταν λίγο συμμαζεμένος, γιατί έχει πίμνιο, γιατί αντιδρούμε εδώ στην Ελλάδα. Ο Οικουμενικός δεν έχει πίμνιο να αντιδράσει και ήταν μέσα στη χαρά του, γιατί προέβαλε τον Πάπα. Εγώ έχω σημειώσει εδώ, εκτός του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, έχω σημειώσει εδώ να πω ότι μέχρι των ημερών μας όλοι οι Άγιοι, ακόμη και σύγχρονοι Άγιοι μας, ο Γέροντας Παΐσιος, είναι αντίθετοι με όλα αυτά. Όταν ο Αθηναγόρας είχε αρχίσει τα ανοίγματα αυτά με τον Πάπα, ο Άγιος τώρα Παΐσιος, ο Γέροντας Παΐσιος, είχε ενοχληθεί στο Άγιον Όρος και είχε βοηθήσει τώρα τα μοναστήρια να διακόψουν το μνημόσυνο του Αθηναγόρα. Είχε να μην μνημονεύουν τον Αθηναγόρα. Πρωτοστατούσε στην διακοπή του μνημοσύνου του Αθηναγόρα. Και έγραψε ένα γράμμα τότε σε έναν άλλον γέροντα, τον Χαράλαμπο Βασιλόπουλο, και το έλεγε τα εξής. Όπως φαίνεται, λέει, ο Αθηναγόρας, σας το έχω πει κι άλλες φορές, αγάπησε μια άλλη γυναίκα μοντέρνα, που λέγεται Παπική Εκκλησία, τον Πάπα. Διότι η Ορθόδοξος μητέρα μας δεν του κάνει καμία εντύπωση επειδή είναι πολύ σεμνή.
Θέλει και ο Αθηναγόρας και ο Βαρθολομαίος τα φαντακτερά, τον κόσμο, την επικοινωνία, τις δόξες και τις τιμές. Η Ορθόδοξη Εκκλησία είναι σε μία, αγάπησε τον παπισμό. Και σε ένα άλλο σημείο ο Γέροντας Παΐσιος, όπως φαίνεται από τα βιβλία που έχουν γραφεί, από το μοναστήρι που έγραψε, λέει τα εξής. Κάποτε, λέει ο Γέροντας Παΐσιος, μου ήρθαν δύο παπικοί, Λατίνοι. Μου λέει λοιπόν ο ένας, έλα να πούμε το Πάτερ ημών. Είπαν χθες, Πάτερ ημών, διήσεις, κάτω εκεί, έχει κάνει και λειτουργίες, μέσα στη λειτουργία τον έβαλε τον Πάπα και ο Αθηναγόρας και ο Βαρθολομαίος, μόνο το Πάτερ ημών. Και εδώ ούτε το Πάτερ ημών δέχθηκε ο Άγιος Παΐσιος να πει με τους παπικούς. Μου λέει λοιπόν ο ένας ο παπικός, έλα να πούμε το Πάτερ ημών. Και ποια ήταν η αντίδραση, κάθηκε ο Γέροντας Παΐσιος και άρχισε να λέει το Πάτερ ημών με τον παπικό, όπως ήταν χθες εκεί οι τρεις τους, και έκαναν διήσεις. Τι έκανε ο Γέροντας Παΐσιος, ο Άγιος Παΐσιος? Απήντησε, για να το πούμε μαζί, του είπα, πρέπει να συμφωνούμε στο δόγμα. Έχουμε τα ίδια δόγματα, έχουμε την ίδια πίστη. Εσείς έχετε το Φιλιόγβε, τα άζημα, την μισθοδοσία των Αγίων, το αλάθητο, το πρωτείο, του κόσμου της αιρέσεις. Έχουμε το ίδιο δόγμα. Για να πούμε μαζί του πρέπει να συμφωνούμε στο δόγμα. Όμως μεταξύ ημών και ημών χάσμα μέγα εστί. Ύστερα μου λέει, μόνο οι Ορθόδοξοι είναι κοντά στο Θεό και μόνο αυτοί θα σωθούνε. Ένα ερώτημα που το λένε όλοι, το λέτε όλοι σας, καλά μόνο εμείς? Απάντησε ο Γέρος Παΐσιος, ναι, του είπα, εσύ μπορείς να μου πεις πόσος κόσμος, γιατί του είπαν, ο Θεός είναι με όλο τον κόσμο, είπαν οι παπικοί. Και απήντησε ο Γέροντας, εσύ μπορείς να μου πεις πόσος κόσμος είναι κοντά στο Θεό? Έχουμε λοιπόν διαφορές. Είμαστε φυσικά παιδιά του ενός πατέρα, αλλά μερικά μένουν στο σπίτι και μερικά γυρίζουν έξω. Εσείς δεν μείνατε μέσα στο σπίτι, μέσα στην Ορθοδοξία, μέσα στην αληθινή πίστη. Εσείς φύγατε, οι παπικοί φύγατε από το σπίτι και γυρνάτε έξω. Πώς είστε παιδιά τώρα του ίδιου Θεού, αφού φύγατε από το σπίτι, φύγατε από την Ορθοδοξία? Να δείξουμε αγάπη, μου λένε μετά. Και αυτό μέσα στην αγάπη είναι, μου λένε. Και απαντά ο Γέροντας Παΐσιος, όλοι μιλάνε για αγάπη, ειρήνη και ομόνια, τους είπα στο τέλος, αλλά όλοι αυτοί είναι διχασμένοι και με τον εαυτό τους και με τους άλλους. Γι' αυτό και ετοιμάζουν όλο και μεγαλύτερες βόμβες. Πολλοί που μιλούν για αγάπη και ενότητα, οι ίδιοι δεν είναι ενωμένοι με τον Θεό, γιατί δεν τον έχουν αγαπήσει. Αγάπη αληθινή έχει εκείνος που έχει ορθή πίστη. Χωρίς ορθή πίστη, χωρίς ορθό δόγμα, δεν υπάρχει αγάπη. Εκείνος που ζει κοντά στο Θεό, και τότε ο Θεός ζωγραφίζεται στο πρόσωπό του. Και επειδή πάντοτε αντιμετωπίζουμε το θέμα αυτό, και ανάμεσα σε εσάς όλες φορές βρίσκομαι με ανθρώπους που δεν έχουν τη δική μας τη σκέψη, λένε καλά να μην έχουμε αγάπη στους παπικούς, στους προτεστάντες. Από παλιά είχα γράψει μερικές σκέψεις, τις οποίες θα σας πω. Αυτό είναι το ένα χιλιοϋπομένο επιχείρημα των οικουμενιστών για την αγάπη. Για αυτούς οι οποίοι δεν διακρίνουν τα πράγματα και συγχαίουν τα ασύγχυτα, αλλά υπάρχει ομόφωνη απάντηση της Αγίας Γραφής και είναι επίσης ομόφωνη και η στάση των πατέρων. Ασφαλώς ο Θεός είναι αγάπη που τη δείχνει προς όλους, δικαίους και αμαρτωλούς. Τον ήλιο ανατέει δικαίως, τη γη, τα τρόφιμα, όλα. Τους αγαπάει όλους ο Θεός ως παιδιά του. Και ασφαλώς και εμείς πρέπει να χαρακτηριζόμαστε από αυτήν την καθολική, την συνολική αγάπη. Γιατί αυτό είναι το κατεξοχή γνώρισμα των χριστιανών. Η αγάπη όμως αυτή που πρέπει να έχουμε προς όλους δεν πρέπει να αναιρεί την αλήθεια και την ευσέβεια. Πρέπει να είναι συνδεδεμένη με την αλήθεια. Γιατί διαφορετικά είναι ψεύτικη αγάπη και υποκριτική αγάπη. Αγαπάς τον άλλον όχι όταν του δίνεις ψωμί και ρούχα, σωματικά μόνον αγαθά, αλλά και πνευματικά αγαθά. Θες να τον σώσεις κιόλας και πνευματικά. Αυτή είναι αληθινή αγάπη. Πρέπει να αγκαλιάζει τον πλησίον αυτή η αγάπη όχι μόνο ως σωματική, βιολογική παρουσία, αλλά και ως πνευματική ύπαρξη με αιώνια προοπτική. Και να ενδιαφέρεται προπαντός όχι για τα κοσμικά και τα πρόσκαιρα, αλλά για τα αιώνια, για τη σωτηρία τους. Η σωτηρία του πλησίον δεν μπορεί να επιτευχθεί όταν βρίσκεται στην πλάνη και στην αίρεση.
Δεν θέλουμε να σώσουμε τους παπικούς, τους προτεστάντες, να καταλάβουν πως είναι στην πλάνη και στην αίρεση. Άμα τους λέμε αδερφοί μας είστε, δεν καταλαβαίνουν. Ούτε πρόκειται να έρθουν και να σωθούν μέσα στην Ορθοδοξία. Επομένως, κακό τους κάνουμε και τους αφήνουμε στην πλάνη. Από αγάπη λοιπόν και όχι από μίσος κινούμενη η Εκκλησία και ακολουθώντας το παράδειγμα του Χριστού και των Αποστόλων, απαγορεύει την επικοινωνία με τους αιρετικούς. Δεν το κάνει η Εκκλησία από κακία. Απαγορεύει. Απαγορεύεται να έχουμε τους αιρετικούς επικοινωνία. Ώστε και τους ιδίους παιδαγωγικώς να οδηγεί στη συνέστηση της πλάνης, αλλά να προφυλάξει και τους άλλους. Τώρα πολλοί ο κόσμος που δεν ξέρει ενθουσιάστηκαν χθες. Οι δημοσιογράφοι διθυράμβους. Ιστορική στιγμή, ποια ιστορική στιγμή, που έγινε σύγχυση αιρέσεως και ορθοδοξίας, προδοσία της ορθοδοξίας, αυτή είναι η ιστορική στιγμή. Πού τα ξέρετε. Και όλοι οι καθολικοί, οι παπικοί στον κόσμο είπαν, Άγια, δέστε τον δικό μας τον Πάπα και οι Ορθόδοξοι τον έχουν πρώτο. Ή γιατί να σκεφτούν να γίνουν Ορθόδοξοι και να αφήσουν την αίρεση, αφού τον Πάπα τον έχουμε εμείς πρώτον και τα λοιπά εκεί. Από αγάπη προς τα πρόσωπα των αιρετικών αποστρεφόμαστε την πλάνη και την αίρεση. Ο Χριστός, ο φίλος των πρωνών και των τελωνών, ο άρχοντας της ειρήνης και της αγάπης, πήρε και το Φραγγέλιο και εξεδίωξε από τον ναό αυτούς που τον είχαν μεταβάλει σε κερδοσκοπική επιχείρηση, όπως διέστρεψε ο Πάπας τον πνευματικό χαρακτήρα της Εκκλησίας σε κοσμική και οικονομική δύναμη, με τράπεζες και παγκόσμια κυριαρχία. Αυτό έκανε ο Πάπας. Εμπόριο. Τράπεζες. Η τράπεζα του Αγίου Πνεύματος. Εξεφώνησε ο Χριστός τα φοβερά εκείνα ουέ εναντίον των αρχιερέων, των φαρισαίων και των γραμματέων. Θα σε συλλάβουν οι αρχιερείς στο κατεστημένο. Δεν τους χάιδεψε ο Χριστός. Τους είπε τα φοβερά εκείνα ουέ. Εθεωρούν το και αυτοί τότε οι αρχιερείς νόμιμοι εκπρόσωποι του Μωσαϊκού νόμου. Και ο Χριστός είπε επί της Μωσαίος καθέδρας εκάθισαν οι γραμματείς και οι φαρισαίοι, όπως και τώρα σε διαφόρους θρόνους κάθονται διάφοροι αρχιερείς επί της Μωσαίος, όπως θεωρεί και ο Πάπας τον εαυτό του νόμιμο διάδοχο του Πέτρου. Και έχω εδώ του κόσμου τα παραδείγματα Αγίων ποια στάση κράτησαν απέναντι στους αιρετικούς. Θα σας πω μόνον για τον Άγιο Ιωάννη, τον Ευαγγελιστή, τον μεγάλο θεολόγο, ο οποίος λέει «Ήτης έρχεται προς ημάς και ταύτην την διδαχήν μου φέρει, μη λαμβάνετε αυτόν εις οικίαν και χέριν αυτό μη λέγεται. Ο γάρ λέγον αυτό χέριν κοινωνεί της έργης αυτού της πονηρής». Όποιος έχει άλλη διδασκαλία από σας, είναι αιρετικός, να μην τον βάζετε στο σπίτι σας. Λέει «Μη λαμβάνετε αυτόν εις οικίαν και χέριν αυτό μη λέγεται. Ο γάρ λέγον αυτό χέριν κοινωνεί της έργης αυτού της πονηρής». Όποιος τους χαιρετάει, επικοινωνεί και αυτός με την πονηρία του. Ο ίδιος λοιπόν αυτός ο Ευαγγελιστής της αγάπης καταδίωκε και αποστρεφόταν τόσο πολύ τους αιρετικούς, αυτό είναι χαρακτηριστικό γιατί έχει σχέση με τα χθεσινά, ώστε όταν κάποτε πήγε σε δημόσιο λουτρό και πληροφορήθηκε ότι ήταν εκεί ένας αιρετικός, ο Κύρινθος, στο λουτρό, πήγε στο λουτρό ο Ευαγγελιστής. Και έμαθε ότι εδώ είναι ένας αιρετικός, δηλαδή να πηγαίνω εγώ σε ένα λουτρό και να μου πούν πως είναι ο Πάπας εδώ. Πρέπει να φύγω από το λουτρό, γιατί είναι ο Πάπας. Τώρα το φέραμε τον Πάπα παντού μέσα στις εκκλησίες μας. Έμαθε λοιπόν πως είναι ο Κύρινθος ο αιρετικός, ο Ευαγγελιστής και είπε στους μαθητάς του να φύγουν αμέσως από εκεί για να μην πέσει η στέγη του λουτρού λόγω της παρουσίας του αιρετικού Κυρίνθου. Να φύγουμε. Και έχω του κόσμου τα παραδείγματα εδώ. Υπάρχουν πάμπολες διηγήρες μέσα στα γεροντικά, 2-3 ακόμη θα σας πω, και θα συνεχίσουμε κάτω στο Αρχονταρίκι, όπου θα κάνω μια συνολική κριτική των όσων έγιναν χθες. Υπάρχουν λοιπόν πάμπολες διηγήσεις μέσα στα γεροντικά, από τις οποίες προκύπτει ότι ο Χριστός, οι Απόστολοι, οι Άγιοι ήταν αυστηροί απέναντι στους αιρετικούς. Εμείς τα γκρεμίζουμε όλα. Και ο κόσμος που δεν ξέρει θαύμαζε χθες το μεγάλο ιστορικό γεγονός που ήρθε ο Πάπας στη Λέσβο. Οι γέροντες λοιπόν ούτε να συνομιλήσουν ήθελαν με αιρετικούς, ούτε να συναντήσουν αιρετικούς. Αν δεν συνέβαινε να έρθουν αιρετικοί στα κελιά τους, από φιλανθρωπία τους έδιναν σκοπώντας να φάν και μετά τους έδιωχναν. Ο Αββάς Θεόδωρος της Φέρμης συνιστά να συναναστρεφόμαστε με αμαρτωλούς και να τους βοηθούμε. Με αμαρτωλούς.
Αν όμως κάποιος πέσει σε αίρεση, αιρετικός, και δεν τον πείσουμε να την αποβάλει, όπως δεν πείθεται ο Πάπας, περάσαν χίλια τόσα χρόνια, πρέπει γρήγορα να κόψουμε κάθε σχέση μαζί του, γιατί κινδυνεύουμε να βυθιστούμε μαζί στο βόθρο. Αμαρτωλοί είμαστε όλοι και μεταξύ μας έχουμε. Αλλά με αιρετικούς λέει, εάν δε εις αίρεση εμπέσει και μη πισθήσει, αποστραφήνε. Αν πέσει σε αίρεση και δεν πιστεί ότι πρέπει να φύγει από την αίρεση, ταχαίως κόψον αυτόν από σου. Κόψε κάθε σχέση. Μήποτε βραδύνων συγκατασπαστείς αυτό εις τον βόθρον. Γιατί αν το αφήσεις και σιγά σιγά χρονίζει, θα πας και εσύ μαζί στην αίρεση. Και από τους διαλόγους και από τις σχέσεις που έχουμε τώρα τόσο καιρό με τον Πάπα, έχουμε στους διαλόγους υπογράψει και εμείς αιρέσεις. Ο Αββάς Ποιμήν, όταν διαπίστωσε ότι κάποιοι επισκέπτες του κελιού του ήταν αιρετικοί, επισκέπτες στο κελί του, ούτε συζήτησε μαζί τους, αλλά είπε στον μοναχό που είχε το διακόνημα, ακόμη και ο Γέροντας Παΐσιος φάνηκε πολύ επίοικος. Δεν συζήτησε καθόλου ο Αββάς Ποιμήν με τους αιρετικούς. Αλλά είπε στον μοναχό του που είχε το διακόνημα της φιλοξενίας να τους δώσει να φάνε για την εντολή, τους αγαπάμε. Και ύστερα να τους στείλει στο καλό. Παράθες την τράπεζαν και ποιήσον αυτούς φαγήν και πέμψον αυτούς με τυρίνης. Δώσ' τους να φάνε, εγώ δεν θέλω να τους δω. Και πες τους άντε στο καλό, φάγατε στο καλό. Καμιά σχέση με τους αιρετικούς. Πολλοί επίσης επισκεπτόταν τον Αββάς Σισόη στο όρος του Αγίου Αντωνίου, του δικού μας. Υπάρχει εκεί ένα όρος του Αγίου Αντωνίου που εμένες ο Άγιος Αντώνιος. Και εκεί ήταν ο Αββάς Σισόης. Και πήγαινα πολλοί να τον επισκεφθούν. Κάποια περίοδο που εγκαταστάθηκαν στο όρος αιρετικοί μελιτιανοί, πήγαν στο όρος και αιρετικοί και έκαναν μοναστήρια. Δεν πήγαιναν στον Αββάς Σισόη οι άλλοι μοναχοί, μόνο και μόνο για να μην συναντήσουν τους αιρετικούς. Έκοψαν να πηγαίνουν και στον Αββάς Σισόη, επειδή είχαν πάει εκεί κοντά αιρετικοί. Και ένε και του μη συναντήσε της αιρετικής, ουκ απήλθον η δίν τον γέροντα. Επειδή υπήρχαν αιρετικοί, δεν πήγαιναν να δουν τον γέροντα. Αυτή είναι πολύ σύντομα μία εικόνα, την έχω πολλές φορές σε δημοσιεύματά μου, την έχω παρουσιάσει συνοπτικά. Και εμείς εδώ τσαμπουνάμε τώρα όλοι, σαν να μην ξέραν οι Άγιοι, να μην ξέρει ο Χριστός, να μην ξέρει οι Απόστολοι, σαν να μην είχαν αγάπη αυτοί. Και εμείς μάθαμε τώρα το παραμύθι της αγάπης. Αγάπη χωρίς την αλήθεια, χωρίς την ορθοδοξία, είναι ψευτοαγάπη, είναι υποκριτική αγάπη, είναι πλάνη. Αγάπη όχι μόνο για τα σωματικά, αλλά αγάπη κυρίως για τα πνευματικά. Θα τολμούσε κανένας από αυτούς χθες εκεί να πει στους μουσουλμάνους που οι καημένοι ανθρώποι να ζητούν βοήθεια. Να τους αφήσει να εννοηθεί ότι ο προφήτης σας είναι ψευδοπροφήτης ο Μωάμεθ, κοιτάξτε να αλλάξετε και να γίνετε χριστιανοί. Γιατί και ο Χριστός που έκανε θαύματα όταν ήταν στον κόσμο και βοηθούσε για τα θαύματα, δεν τα έκανε έτσι απλώς για τα θαύματα, για να δείξει πως έχει δύναμη. Τα έκανε για να σωθούν οι άνθρωποι και να έρθουν να γίνουν χριστιανοί, να τον πιστέψουν. Επομένως και η δική μας η παρουσία ως ιεραρχών θα πρέπει να έχει ως στόχο όπου πάμε και όπου βοηθούμε και όταν κάνουμε φιλανθρωπικό έργο να κηρύξουμε τον Χριστό. Ποιος κήρυξε χθες από αυτούς τον Χριστό? Κάθισαν να φάνε και ούτε το σταυρό τους έκαναν. Κάθισαν και φάγαμε τους μουσουλμάνους. Το σταυρό δεν τόλμησαν να τον κάνουν. Οι αρχιερείς, ο Πάπας, ο Οικουμενικός, ούτε το σταυρό τους έκαναν. Είναι λοιπόν εκπροσώπηση αυτή. Γι' αυτό είπα ότι ο Χριστός πήγε και συγκρούστηκε με το εκκλησιαστικό και πολιτικό κατεστημένο το οποίο τον εσταύρωσε. Σταυρώνεται και σήμερα η Ορθοδοξία μας και η πίστης μας. Και αυτά τις λέσβου τα επικοινωνιακά δεν πρέπει να μας παρεσύρουν. Και για το πόσο σταυρώνεται ο Χριστός κάτω στο Αρχονταρίκι, αν προλάβουμε, και πόσο ιδιαίτερα ο Πάπας σταύρωσε τον Χριστό, θα σας διαβάσω κάτι από τον Φώτη Κόντογλου, ο οποίος κάνει περίληψη από το έργο Καραμαζόφ για τον ιεροεξεταστή, που ακόμη ο Πάπας, ακόμη και τον ίδιο τον Χριστό τον ξανασταυρώνει. Αυτόν λοιπόν τον ξανασταυρωτή του Χριστού, τον Πάπα, τον διαστροφέα του Ευαγγελίου, τον καταστροφέα του Ευαγγελίου, εμείς εχθές τον τιμήσαμε και μας είδαν τα πέρατα όλου του κόσμου. Δεν είναι αυτή η Ορθοδοξία μας. Η Εκκλησία δεν ήταν εκεί, η Ορθοδοξία δεν ήταν εκεί. Δεν ήταν οι επίσκοποι, δεν ήταν ο κόσμος
της Λέσβου και να ευχαριστήσουμε τον Θεό, διότι εφώτισε τους Λεσβίους και δεν υποδέχθηκαν τον Πάπα. Αμήν.